Χαριτάκη, φαίνεται ότι η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το μελτήριο Λασιθίου στις εκθέσεις θα είναι αξιοζήλευτη σε όλη την Ελλάδα. Μία η αγροέξπο στην Ιερά Πέτρα, μία η συμμετοχή στην έκθεση και στο διαγωνισμό για το λάδι, τώρα σήμερα ο Άγιος Νικόλαος, γιότινγκ, θάλασσος τουρισμός. Ότι το μελτήριο Λασιθίου προοδεύει και προοδεύει και τόπος. Δεν είναι συμμετοχή, είναι οργάνωση. Οργάνωση, σωστά. Πολύ πιο υπεύθυνη στάση. Το μελτήριο Λασιθίου, νομίζω, ένας από τους στόχους που έχει είναι αυτός. Να προάγει την επιχειρηματικότητα και να βοηθάει στην ανάπτυξη οικονομίας της περιοχής, της περιφερειακής ενότητας του νομού Λασιθίου. Νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες βοηθάνε πάρα πολύ την επιχειρηματικότητα και θα συνεχίσουμε να τις κάνουμε. Όπως είπατε, υπάρχει το know-how. Ξεκινήσαμε πριν μερικά χρόνια την Αγροέξπο στην Ιερά Πέτρα με 25 μόνο εκθέτες. Δεν μας πίστεψε κανένας, αυτό είναι αλήθεια. Στην πορεία όμως, μετά από 4 εκθέσεις, έχουμε την ευτυχία να έχουμε 85 εκθέτες στην έκθεση της Ιερά Πέτρας. Αναφέρομαι σε αυτήν γιατί αυτός είναι και ο στόχος αυτής της έκθεσης, της Expo Yachting Crete του Αγίου Νικολάου. Ξεκινάμε δειλά-δειλά και εδώ. Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πάρα πολλούς εκθέτες και αυτή η έκθεση θα είναι στα χνάρια της Αγροέξπο και θα είναι μια από τις καλύτερες εκθέσεις της Κρήτης. Είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία γιατί είναι μια εκθέση που γίνεται για πρώτη φορά στην Κρήτη, κύριε Χαριτάκη, και είναι ευκαιρία ο Άγιος Νικόλαος να βγει προς τα έξω. Η εξωστρέφεια είναι έτσι κι αλλιώς από το μελτήριο στόχος ετών τώρα. Έτσι, η εξωστρέφεια είναι στόχος. Είμαστε πολύ περήφανοι που είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται στην Κρήτη. Μας ευνοεί βέβαια και ο χώρος. Έχουμε τον εξαιρετικό χώρο, μια εξαιρετική μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο. Και είναι ο φυσικός χώρος μιας έκθεσης, όπως είπα και πριν στα εγγένεια. Πολλές εκθέσεις γίνονται σε κλειστούς χώρους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ είμαστε ευτυχείς που έχουμε αυτόν τον χώρο που πραγματοποιείται η έκθεση. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να την καταστήσουμε μια από τις καλύτερες εκθέσεις της Ελλάδος. Η μαρίνα μας έχει τα φόντα, φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί να ελιμενιστούν 230 σκάφη στη θάλασσα, 120 στη στεριά. Έχουμε υποδομές, έχουμε τον γερανό που ψάχνουν πάρα πολύ από τους πελάτες των μαρινών. Υπηρεσίες, τουαλέτες, ρεύμα, νερό, πλυντήρια, γίνονται εκδηλώσεις για τους επισκέπτες. Και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία πρέπει να διαφημιστούν, έτσι ώστε η μαρίνα του Αγίου Νικολάου να καταστεί σταθμός για όλη την Ελλάδα. Και φαίνεται αυτό που είπατε λίγο πριν για τις κλειστές εκθέσεις, ότι εκεί ταβάνι υπάρχει, εδώ δεν υπάρχει ταβάνι, οπότε η επιτυχία έχει μόνο την ανιώσα, κύριε Χαριτάκη. Ακριβώς. Νομίζω είμαι αισιόδοξος. Έδειξε από τα εγγένεια σήμερα, από τον κόσμο, από το συνέστημα που έβγαλε, φαίνεται ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζουμε, μάλλον θα πω ότι είμαστε σίγουροι ότι η έκθεση θα πετύχει. Μαζί και εμείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.